Βρισκόμαστε στο παραδοσιακό καφενείο Ερμής, παρέα με τον Πάνο Γαλινό. Κύριε Γαλινέ, να σας καλωσορίσουμε σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο Πάνος Γαλινός και πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή του με τη μουσική και το τραγούδι. Καταρχήν από παιδάκι, από μικρός. Μου άρεσε πάρα πολύ να ακούω μουσική, άρχισα να μπαίνω σε χοροδίες στο γυμνάσιο και στο λύκειο, όπου πήγαινα στο Λύκειο Παμφίλων και στο Γυμνάσιο Παμφίλων. Είχαμε κάποιες καθηγήτριες που στη χοροδία δηλαδή είχαν, να με συγχωρήσετε τον όρο, το ψώνιο ας πούμε, να πηγαίνουμε σε διαγωνισμούς και όλο αυτό μου δημιούργησε την ανάγκη να θέλω να εκφράζομαι μέσα από τη μουσική. Γύρω στα 15 άρχισα να μελετώ κιθάρα αυτοδίδακτος, δηλαδή είχα ένα φιλαράκι που μου έδειξε τα πρώτα ακόρδα της κιθάρας. Και καθόμουν, μόλις τέλειωνα κάθε μέρα το διάβασμα, δύο ρίτσες εκεί πέρα με το CD τότε που είχαμε, άκουγα το τραγούδι και προσπαθούσα να το βγάλω στην κιθάρα. Τα χρόνια πέρασαν και κάποια στιγμή όπου βρισκόμουν μου λέγανε, ξέρω εγώ, ακόμη και σε αυτό εδώ το μαγαζί, πάρε την κιθάρα, φέρε την κιθάρα να πούμε κανένα τραγούδι. Και περνούσαμε έτσι πολύ βραδιές, παρέστηκα πολλές βραδιές. Κάποια στιγμή το 2010, με την έκρηξη που έγινε στο διαδίκτυο και τα social media και το Facebook και όλα αυτά, λέω δεν δοκιμάζω ένα από αυτά τα τραγούδια, γιατί δοκίμαζα, έγραφα κάποιους στίχους, θα το δοκιμάσω να το ανεβάσω στο διαδίκτυο. Και κάπως έτσι έγινε η πρώτη προσπάθεια, ας πούμε, είδα ότι είχε αποδοχή, άρεσε πολύ στους φίλους μου και ξέρετε, αυτά το ένα φέρνει το άλλο. Κάποια στιγμή, επειδή από πολύ μικρός θαύμαζα ένα καλλιτέχνη, τον Χρήστο τον Δάντη, και αυτός ο θαυμασμός έφερε και τη γνωριμία και κάποια στιγμή έγινε και φιλία. Δεν είναι κουμπάρος σας? Ναι, στην πορεία έγινε και κουμπάρος, ναι. Αλλά το 2010 που είχα αρχίσει να ασχολούμαι με αυτά ήταν απλά τον θαύμαζα και είχαμε και κάποια επαφή. Του έστειλα κάποια τραγούδια, με άκουσε και του πρότεινα αν είχε κάποια μελωδία να μου δώσει για να... Βέβαια εγώ το είπα πιο πολύ χωρίς να πιστεύω ότι θα δεχτεί. Αλλά δέχτηκε και μου πρότεινε ένα τραγούδι που τη μουσική την είχε γράψει εκείνος. Τι τραγούδι ήταν αυτό? Το τραγούδι λεγόταν «Άστο να τελειώσει». Κυκλοφόρησε το 2012 σε στίχους του συνεργάτη του Χρήστου, του Νίκου του Σαρή. Και κάπως έτσι, ας πούμε, πήρα το βάπτισμα του πυρός για, ας πούμε, κάποια πιο επώνυμα ή πιο σπουδαία πράγματα, αν είναι σπουδαίο αυτό. Δηλαδή, σπουδαίο είναι το γεγονός ότι το παιδικό μου όνειρο έγινε πραγματικότητα. Αυτή ήταν η πρώτη σας δισκογραφική δουλειά? Ναι, ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο μπήκε και στην πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, που είχε τον τίτλο «Το παιδικό μου όνειρο». Έτσι ήταν σημειολογικό ο τίτλος. Κυκλοφόρησε το 2012 με 10 τραγούδια. Μετά ακολούθησε ακόμη μία δισκογραφική δουλειά το 2016 ολοκληρωμένη, με τίτλο «Πού κρύβεις την αγάπη». Και από το 2017 και μετά έχω κάνει μεμονωμένες κυκλοφορίες, singles δηλαδή, στο διαδίκτυο. Το κορυφαίο από όλα αυτά ήταν το 2018, που εκεί ας πούμε έγινε ακόμα ένα απίστευτο όνειρο. Τραγούδισα ένα τραγούδι που τους στίχους έγραψε ο Γιάννης Πάριος και τη μουσική ο Χάρης Βαθακούρης. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό? Το «Ρούχο στην πλάτη». Κυκλοφόρησε το 2018 και ας πούμε αυτό ήταν το επιστέγασμα της πρώτης μου προσπάθειας, ας πούμε, σε αυτά τα χρόνια που ικανοποίησα δύο όνειρα που δεν ήταν... Δηλαδή μετά από αυτά τα δύο, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλη συνεργασία μπορώ να φανταστώ στον εαυτό μου, ναι μεν είναι σημαντική, αλλά συγκρίνοντας με αυτές τις δύο συναισθηματικά είναι, λέω, αυτό σαν αυτό δεν θα είναι τίποτα άλλο, ας πούμε. Πώς αισθάνεστε που κάποιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Πάριος, ο Χρήστος Δάντης, έσκυψαν και σας αγκάλιασαν? Είχα, όταν ήταν ειδικά να τραγουδήσω τα τραγούδια αυτά, μεγάλο άγχος και ευθύνη, αν δεν μπορέσω, ας πούμε, να ανταποκριθώ στο να τα πω καλά, να τα τραγουδήσω ωραία. Φανταστώ δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερο άγχος, έτσι, αυτό. Ναι, ειδικά όταν πήγαμε να γράψουμε το «Ρούχο στην πλάτη» και ήταν παρόν ο Χάρης ο Βαρθακούρης στην ηχογράφηση, έτρεμα τα πόδια μου, δεν μπορούσα να τραγουδήσω και μου λέει ο Χάρης ότι καλύτερα να μην ερχόμουν, ας πούμε. Γιατί εντάξει, όταν βλέπεις τον ίδιο τον δημιουργό που τον θαυμάζεις απέναντι από το καμαράκι που γράφεις να σε κοιτάζει, εντάξει, δεν μπορείς να τα τραγουδήσεις εύκολα. Η ευθύνη είναι μεγάλη, αλλά από την άλλη μεριά είναι κάποια πράγματα στη ζωή που τα έχεις σαν πρίκα να τα σκέφτεσαι τις δύσκολες στιγμές της ζωής σου. Γιατί όλοι έχουμε και όμορφες στιγμές και δύσκολες.
και στις δύσκολες στιγμές σκέφτεσαι αυτά τα ωραία και προχωράς. Δηλαδή δεν πέφτεις, παιδί μου, δεν το παρατάς, πας παρακάτω. Ποια ήταν η τελευταία σας δισκογραφική δουλειά και ποιο είναι το επόμενο βήμα? Το τελευταίο τραγούδι κάναμε το φθινόπωρο. Ήταν σε μουσική και στίχους εδώ του Παπαστρατή, του Γιουσμά. Μια πολύ ωραία μπαλάντα που μου εμπιστεύτηκε. Τώρα αυτές τις μέρες ηχογραφούμε. Φυσικά έχουν τελειώσει οι ηχογραφήσεις, έγινε το γύρισμα του βίντεο κλιπ. Είναι στο στάδιο της μίξης τώρα και του μοντάζ. Φαντάζομαι στις επόμενες μέρες θα είναι έτοιμο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Συννεφιάζω» είναι στη μουσική του Ιωάννη Παπαϊωάννου. Είναι ενός πολύ σπουδαίου μουσικού που δραστηριοποιείται στην Αθήνα και παίζει εκεί. Είναι δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Και η στίχη είναι της Θεανός Μάλιαρη, μια εξαιρετική στιχουργό, που μου εμπιστευτήκαν αυτό το τραγούδι, που θεωρώ ότι είναι από τις ωραίτερες μπαλάντες που έχω πει. Δηλαδή το περιμένω πώς και πώς να κυκλοφορήσει. Πόσο επηρέασε η πανδημία τη δουλειά σας, τη δική σας, αλλά και κάθε τραγουδιστή? Σίγουρα η πανδημία ήταν, να μου επιτραπεί ο όρος, η ταφόπλαχα. Γιατί ο μουσικός και γενικότερα όσοι άνθρωποι είχαν σαν ενασχόλησή τους την τέχνη, από το 2010 που άνοιξε η οικονομική κρίση και μετά, είδαν και τα εισοδήματά τους να μειώνονται, και περιορίστηκαν οι μέρες διασκέδασης, οι έξοδοι, όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που ήταν εξαήμερα και δούλευαν, ή και εφταήμερα, ειδικά σε κάποια μαγαζιά στην Αθήνα και σε αυτά, φτάσαν στο σημείο να δουλεύουν μία μέρα τη βδομάδα. Με την πανδημία, χάθηκε και αυτή μία μέρα την εβδομάδα. Και όλο αυτό προκάλεσε φοβερά προβλήματα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το κυριότερο πρόβλημα των καλλιτεχνών και των μουσικών ήταν μεν και το οικονομικό, αλλά ήταν κυρίως ότι δεν μπορούσαν να εκφραστούν. Γιατί ο καλλιτέχνης δεν κάνει τη δουλειά του σαν να πηγαίνει, ας πούμε, στο γραφείο. Είναι και αυτόν δίνει κάτι από μέσα του, την ψυχή του. Είναι η ψυχοθεραπεία του. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να πας να παίξεις, να συναντήσεις τους φίλους σου, τους μουσικούς που παίζετε μαζί και είσαι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο, όλο αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε ότι εγώ στα 2 χρόνια της πανδημίας δεν μπόρεσα να γράψω ούτε ένα τραγούδι. Δεν ένιωθαν την ανάγκη να γράψουν. Και όλο αυτό τους επηρέασε άσχημα. Στη δική μου περίπτωση, βέβαια, είχα και ένα θετικό ότι με την πανδημία, τις πρώτες μέρες κιόλας, δηλαδή κλειστήκαμε το Μάρτιο του 20 μέσα, και από τις πρώτες μέρες είπα δοκιμαστικά, επειδή είχα στα αυτιά μου έτσι από μικρός παιδικά τραγούδια που μου τραγουδούσαν οι γιαγιάδες μου, οι γονείς μου και αυτά, και πολλά από αυτά δεν υπήρχαν στο διαδίκτυο. Δηλαδή τα ψάχναμε, επειδή έχουμε για ένα μικρό παιδάκι που τώρα είναι 5,5, τότε ήταν πριν 2 χρόνια ήταν 3,5, ήθελε να ακούει περισσότερο παιδικά τραγουδάκια και κάποια δεν υπήρχαν. Και λέω, κοίτα, δεν υπάρχει αυτό, το ένα, το άλλο. Και δοκιμαστικά άρχισα με την κιθάρα. Πολύ απλά, δηλαδή θεώρησα ότι δεν χρειάζεται να κάνεις ενορχιστρώσεις ή να βάζεις δηλαδή πολλά στολίδια σε ένα παιδικό τραγουδάκι. Θέλει μία φωνή και ένα όργανο, δηλαδή όσο πιο απλό είναι, για να είναι και άμεσο με το παιδάκι που θα το ακούσει. Και το ένα τραγούδι έγινε 100, τα 100 έγινε 500 και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 650 τα παιδικά τραγούδια που έχω ανεβάσει στο κανάλι μου, τα οποία έχουν και μια φοβερή επισκεψιμότητα. Να φανταστώ ότι κάθε μέρα γράφετε και τραγούδι. Γράφω και ανεβάζω κάθε μέρα και ένα τραγούδι. Το έχω, ας πούμε, ξέρω ότι κάθε μέρα θα κάτσω μία ώρα, μισή ώρα, και θα ψάξω να βρω κάποια ποίηματα παλαιά που υπήρχαν σε κάποια αναγνωστικά, σε κάποια αλφαβητάρια και σε διάφορα αυτά, θα τα μελοποιήσω. Και το ωραίο είναι ότι παίρνω κάποια email, ας πούμε, από νηπιαγωγείο Κηφισιάς τάδε, από διάφορα σημεία της Ελλάδας δηλαδή, που όλο αυτό με χαροποιεί, και κάποια ηχογραφημένα μηνύματα παιδιών που λένε «σας ευχαριστούμε» και κάτι τέτοιο, το οποίο όλο αυτό σε κάνει να θες να δημιουργήσεις ακόμη περισσότερο παιδικά τραγουδάκια. Και αν κάτι μου πρόσφερε η πανδημία, ήταν ότι στρώθηκα και ασχολήθηκα με ένα τομέα και έφτιαξα αυτό το κανάλι το παιδικό που λέγεται Fun for Kids and Parents, δηλαδή διασκέδαση για παιδιά και γονείς, γιατί μέσα εκεί είναι και τα άλλα τραγούδια μου, των ενηλίκων δηλαδή, και όλο αυτό με έχει κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί νιώθω, ας πούμε, τη δημιουργικότητά μου να εκτονώνεται και να εκφράζεται και να μέσα από εκεί. Και βέβαια να έχει και ανταπόκριση. Ένα δημοτικό σχολείο, μάλιστα, της Αθήνας, έχουμε μπει και σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για δημιουργικότητα και αυτό, και είναι προτινόμενο ένα από τα τραγουδάκια αυτά και από το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή. Το δικό σας αγαπημένο παιδικό τραγούδι ποιο είναι? Είναι και το πρώτο που έκανα, που
το τραγουδούσε η μαμά δηλαδή και το έχω στα αυτιά μου, είναι το «Έχω δύο πουλάκια μέσα στα καλαθάκια». Αυτό ήταν δηλαδή και το πρώτο που δεν υπήρχε στο διαδίκτυο και το έφτιαξα και το έκανα. Από τα τραγούδια που έχετε τραγουδήσει, των ενηλίκων ναι. τώρα. Και θεωρείτε ότι σας στιγμάτισαν ή ότι κρύβουν μια ιδιαίτερη ιστορία από πίσω τους. Mm. Ποιο είναι αυτό? Νομίζω ότι από τα πρώτα που έχω τραγουδήσει ήταν το παιδικό μου όνειρο, γιατί και ο δημιουργός που το έγραψε σε στίχους και μουσική ήταν αυτό του Κωνσταντίνου Μαυροϊδή, που είναι συνεργάτης μου πολλά χρόνια. Γνωρίζω ότι το έγραψε από ψυχή σε αυτό το τραγούδι και μου το εμπιστεύτηκε. Και επειδή όποιος το ακούσε αυτό το τραγούδι μου λέει ότι αυτό είναι το ωραιότερο σου τραγούδι, και μάλιστα ακόμη και η γυναίκα με τον πρώτο καιρό που είχαμε γνωριστεί μου λέει ότι αυτό το τραγούδι έμπαινα και το άκουγα συνέχεια, είναι το ωραίτερο σου τραγούδι, είναι μια πολύ ερωτική μπαλάντα. Αυτό τις έχετε τραγουδήσει? Ναι. Λέει το τραγούδι αυτό, το παιδικό μου όνειρο, στο πρόσωπό σου βρήκε τη μορφή.